τι ισχύει εδώ, τι απόφαση έχουμε πάρει, τι απόφαση έχουμε πάρει και τι έχει συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεύτερο βότος, Συμβούλιο, μπήκε και σε αυτή την ανακοίνωση του ΦΟΖΑ, στην οποία είμαι και παρόν. Και τίποτα παραπάνω. Ότι για να γίνει το οτιδήποτε από άλλο Δήμο, προϋποθέτει απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου του άλλου Δήμου που να θέλει να συμμετέχει σε αυτό και κυρίως προϋποθέτει απόφαση εμάς εδώ να δεχτούμε άλλο Δήμο. Λοιπόν, τίποτα παραπάνω και τίποτα παρακάτω σε όλη αυτή την ιστορία. Όλα τα άλλα είναι παραφιλολογία. Εγώ έχω καταλάβει σε μεγάλο βαθμό ποιοι ένιωσαν, και δεν αναφέρουμε τελείωση, έτσι, ποιοι ένιωσαν ότι βρήκαν το θέμα που θα στριμώξουν, ξέρω εγώ, τη Δημοτική Αρχή. Έτσι, ποιοι ένιωσαν ότι εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία. Στην οποία λίγο πολύ καλούσε τον κόσμο σε παρρύπνηση για να μην κάνει ο Ανδριανάκος, ας πούμε, το Νεμαία Σκουπιδότοπο, λες και εμείς θέλουμε να κάνουμε την Νεμαία Σκουπιδότοπο, ας πούμε, που θέλουμε να κάνουμε κάτι νοικοκυρεμένο εκεί. Αν καταφέρουμε να το κάνουμε, αν καταφέρει να σταθεί η χώρα μας όρθια, και αν καταφέρουμε να το κάνουμε, που δεν θα πέφτει μια σταγόνα κάτω, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και ένιωσε την ανάγκη να παρέμβει για να καλέσει τον κόσμο σε παρρύπνηση, όταν το 2008 ο ίδιος πρότεινε, και εγώ δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ, αλλά όταν ενοχλείται κανείς, δεν μπορεί και να μην ασχοληθεί. Το 2008 ψήφιζε, έφερνε ως εξήγηση το κοινωνικό του πρόγραμμα, το οποίο είναι να κάνω, ας ήταν καταφέρω να το κάνω ή όχι, και έρχεται λοιπόν στη σελίδα 16, στο μέτρο 1.4.1 και λέει Δήμος Νεμαίας, αύξηση εισόδων. Ανάγκη για αύξηση εισόδων του Δήμου από τη δημιουργία άλλων προστασίων υγειονομική σε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία άλλων επενδύσεων. Δημιουργία θέσεων, η λειτουργία ενός εργοστασίου υγειονομικής επεξεργασίας απορριμμάτων δύναται να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τους δημότες του Δήμου και να αποτελέσει ένα αναπτυξιακό μοχλό για την περιοχή. Αυτές ήταν η εισήγηση του πρώην Δημάρχου. Και το λέω αυτό για αυτούς που έχουν δημιουργήσει, το μεγορήσει τον κόσμο σε μεγάλο βαθμό. Και είναι αυτά που πρότεινε το 2008, για τα οποία τώρα μας καλεί να επαγρυπνήσουμε για να μην τα κάνει ο Ανδριανάκος, ας πούμε, η καινούργια Δημοτική Αρχή. Ο οποίος παρεμπιπτόντως θέλει να κάνει την Νεμαία Σκουπιδότοπος. Ή το Δημοτικό Συμβούλιο το σημερινό, ή η πλειοψηφία, ή στο σύνολό της. Δεν μα διαβάζετε τα πράγματα ως έχουν. Λέω όπως είναι. Διαβάζω. Δεν κάνω τίποτα. Γιατί έχεις 5 φορές έχουμε διακόπηση με λάθος. Διαβάζω. Έχεις κάνει λάθος. Λάθος διαβάζω. Μα καταρχάς δεν μας αφορά η μεταξύ σας πρώτα. Αφορά εμένα. Γιατί πας να ρίξεις στο φρούσιο αυτό που δεν είπε. Και αν δεν έκανα την παρέμβαση. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Τέλος αυτό. Άστο αυτό τώρα λέει άλλο. Λοιπόν, δεν μας αφορά τώρα. Εμένα με αφορά όμως, έτσι. Εσάς που αν δεν ήθελες να το κάνεις, δεν θα έχεις μπροστά. Δεν αφορά τον κόσμο, δεν αφορά. Μην λες τώρα τα, μην κλαις, μην κλαις, μην κλαις. Και αν δεν ήθελες να το κάνεις, δεν θα το έχεις μπροστά σου. Γιατί θα το πεις. Γιατί θυμίζεις. Έτσι, όχι δεν θυμίζεις. Αλλά λες ότι δεν έχεις σκοπό να το βγάλω. Αλλά το έχεις βρει και το έχεις μπροστά σου. Αν δεν λοιπόν, πρέπει εδώ δεν να πάει. Είναι ο Μόχος Γιακώβος. Ρώτησα το... Πράγματα δεν είναι έτσι θέλει ο Δήμαρχος, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα. Και αυτό είχε αναλάβει ο Χρήστος να το κάνει. Λοιπόν, πρέπει εδώ να ρωτήσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ξέρω εγώ αυτό. Και τον Γιώργο Νοσελά. Εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, διάβασα όταν συζητούσαμε το θέμα το τι λέει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην εισαγωγή της. Λοιπόν, διάβασα εδώ σε όλους και σε ένα Γιάννη, νομίζω ότι το έχω δείξει και στο γραφείο, αλλά εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό που λέει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για αυτό που πάμε να κάνουμε για τα δικά μας κουτί. Ναι, τι λέει.
ο Δήμος που θα εξυπηρετηθεί από την εγκατάσταση και λειτουργία του έργου είναι ο Δήμος Νεμέας. Μελλοντικά, εφόσον βρεθεί χώρος προσωρινής αναπόθεσης σε όμορους Δήμους, θα μπορούν και αυτοί να εξυπηρετηθούν. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επέλθει συμφωνία των Δημοτικών Αρχών. Αυτό το διαβάσαμε και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ποιο Δημοτικό Συμβούλιο. Το οποίο σημαίνει ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα δοθεί πάλι άδεια. Βέβαια. Να έρθει. Γιατί είπα κάτι διαφορετικό. Να γίνει τόσο πολύ κατανοητό. Είπα κάτι διαφορετικό. Όχι, όχι. Του να στέλνω. Δεν έχω πει κάτι διαφορετικό. Η απόφαση αυτή που έχει πάρθει από το Φόρτα είναι στο μέλλον. Η απόφαση του Φόρτα είναι πού θα γίνουν τέτοιες εγκαταστάσεις. Στην ΕΜΕΑ. Μία από αυτές θα γίνει και στην ΕΜΕΑ. Για στην κόρη. Και στην κόρη. Και στην κόρη, αλλά στην ΕΜΕΑ θα γίνει. Και θα διαχειριστεί. Για όμορφα πάρει απόφαση του Φόρτα. Αυτό εδώ δηλώθηκε από τον Δήμαρχο Κορίνθου ως θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Βόλου. Αν ο Δήμαρχος Κορίνθου είπε ότι θα κάνω αυτή την εγκατάσταση χωρίς να έχει πάρει, ας πούμε, την έκκληση του Δημοτικού του Συμβουλίου, είναι δικό της να δίνουμε εγώ πάνω στα ρίδια. Δεν είναι δέσμευση, Βαγγέλη. Και τότε γιατί είναι για μας και δεν γίνεται. Και είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για μας. Δηλαδή, εκεί δεν είναι δέσμευση. Όταν ο Δήμαρχος λέει κάτι, είπε κάτι. Ξέρει αυτό. Εσύ γνωρίζεις αν έχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ δεν το γνωρίζω. Μα αυτό ρώτησα. Ούτε εγώ το γνωρίζω. Και δεν είναι δέσμευση. Και απάντησα να γιατί εγώ θα σου απαντήσω με την κόρη μου. Στη διαχείριση αν γνωρίζουμε, μια ερώτηση έκανα. Αν δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν απαντώ. Δεν ξέρω το Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό που προτείνει. Τι είναι λόγο. Και με συγχωρείς, μιλάς για ένα φιλολογικό κείμενο. Δηλαδή έχει δυνατότητα η περιφέρεια να εκδίδει φιλολογικά κείμενα και να μιλάει για πρόθεση. Ρε τελειάσα να μιλήσω. Δεν μιλάω για κανένα φιλολογικό κείμενο. Τότε πώς νομιμοποιείται το συγκεκριμένο κείμενο αφού δεν έχει στη βάση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μιλάει de facto για πρόθεση. Δεν μιλάει καθόλου. Η πρόθεση δεν είναι θέση. Τι δεν είναι η πρόθεση. Και δεν είναι προϋπόθεση. Έτσι, η πρόθεση δεν είναι θέση. Η πρόθεση όμως είναι το πρώτο στάδιο για να ειδοποιήσω κάτι. Η πρόθεση έρχεται πάνω σε αυτό. Προθέσει. Διευρυμένα. Να ξέρουμε και ελληνικά. Προθέσει. Πρώτη θέση. Ωραία. Δεν υπάρχει λοιπόν θέση. Εδώ λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εξετάσει στις κουβέντες του και αυτό το ενδεχόμενο. Εάν λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αποφασίσει κάτι τέτοιο, δεν θα γίνει. Το κείμενο αυτό συνδέθηκε από σένα προσωπικά ή από την ομάδα. Είχα γνώση εγώ και αυτό που με ενδιέφερε εκεί ήταν κυρίως να αποτυπωθεί σε ένα ενδεχόμενο τέτοιο, το ότι ο καθένας θα παίρνει τα σπίτια και θα τα πάει σπίτι μου. Αυτό με ενδιαφέρει.